Αντιμέτωπο με σοβαρέ καταγγελίε συνεταιριστών βρίσκεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νέα Αγιάλου η Δήμητρα, που παρουσιάζεται σαν συνεταιρισμό πρότυπο για τα ελληνικά δεδομένα. Σύμφωνα με εξώδικο 36 μελών τη Δήμητρα, που δημοσιεύει η εφημερίδα Θεσσαλία, προκύπτουν τεράστια ζητήματα αδιαφάνεια στο συνεταιρισμό, όπου μάλιστα καταψηφίστηκε ο ισολογισμό του 2013 και κατά συνέπεια δεν απαλλάσσονται των ευθυνών του στα μέλη τη διοίκηση. Οι καταγγέλλοντε έχουν προσφύγει δικαστικά κατά του Προέδρου του Συνεταιρισμού Γιάννη Κίτσιου και των υπολείπων μελών τη διοίκηση, ενώ ζητούν την προκήρυξη εκλογών καθώς θεωρούν έκπτωτο τον πρόεδρο. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο εξώδικο, η διαφάνεια είναι κάτι άγνωστο για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού. Μάλιστα, οι καταγγέλλοντες ζητούν να τους χορηγηθούν μια σειρά στοιχείων, προειδοποιώντας ότι η μη χορήγησή τους θα μπορούσε να ερμηνευθεί σαν απόκρυψη κρίσιμων στοιχείων για τη διαχείριση συνεταιριστικής περιουσίας και κατά συνέπεια άμεσος δόλος για τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων. Στο ίδιο εξώδικο, καταγγέλλεται ότι η πλειοψηφία των μελών του συνεταιρισμού δεν έχει πληρωθεί για τα σταφύλια που παρέδωσε το 2013. Απαντώντας, ο πρόεδρος του συνεταιρισμού επισημαίνει ότι η καταψήφιση του ισολογισμού δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι πρέπει να γίνουν εκλογές. Καλεί τους καταγγέλλοντες να προσφύγουν στον εισαγγελέα αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες στην υπόθεση και κάνει λόγο για πόλεμο που έχει ξεκινήσει κατά του συνεταιρισμού με απότερο σκοπό το κλείσιμό του.